Αγαπητοί φίλοι του Pathfinder και του FNL Guide, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των Chef. Βρίσκομαι στο ψυχικό, στο εστιατόριο Γκασπάρ, όπου θα γνωρίσω για πρώτη φορά ένα ζαχαροπλάστη, τον Διονύση Αλέρτα. Ένα νεαρό ζαχαροπλάστη, ο οποίο έχει εντυπωσιάσει με τα γλυκά του. Ελάτε μαζί μου να δούμε τι θα μα ετοιμάσει. Τα τελευταία 13 χρόνια, εντελώς τυχαία, σπούδαζα διαιτολογία και έπρεπε κάτι να κάνω για να πληρώνω τη σχολή μου. Οπότε δούλεψα σε ένα ζαχαροπλαστείο και σιγά σιγά είδα ότι αυτό με εκφράζει. Ακολούθησα τη μαγειρική για να έχω μια ιδέα και από αυτά, αλλά είδα ότι η ζαχαροπλαστική είναι κάτι που μου ταιριάζει πιο πολύ. Είναι κάτι καλύτερο, νομίζω. Και οπότε 13 χρόνια συναπτά κάνω αυτό το επάγγελμα. Η φιλοσοφία μου για ένα καλό γλυκό είναι καλή πρώτη ύλη, καλή τεχνική και αυτό που θα αγοράσω ο πελάτης, πρώτα να τον εντυπωσιάσω εμφανισιακά και μετά να του μείνει η γεύση αξέχαστη αν μπορέσω. Οπότε να μην λέει κακό το πήρα το γλυκό. Τα αγαπημένα μου γλυκά φυσικά είναι η σοκολάτα, η βανίλια, τα φρούτα και γενικά ότι είναι φρέσκο και πάρα πολύ ποιοτικό. Προσπαθώ να μπερδέψω τις γεύσεις, ώστε ο κόσμος τρώγοντας ένα γλυκό να μην τρώει μια flat γεύση, ώστε να πει μόνο σοκολάτα, μόνο λεμόνι. Προσπαθώ να του δώσω κάτι παραπάνω και να τον πάω ένα βήμα πιο πέρα, αν τα καταφέρω. Και στον Γκασπάρ νομίζω ότι το πετυχαίνουμε αυτό, γιατί έχουμε θαμώνες για τα γλυκά μας. Οπότε θέλω να εκπαιδεύσω τον κόσμο σε νέες γεύσεις. Να φύγει από το κλασικό σοκολάτα φράουλα, σοκολάτα βανίλια. Βέβαια είναι δύσκολο, αλλά με τη συνεχή προσπάθεια και βγάζω κάτι καινούριο ποιοτικό, νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει τα στον Γκασπάρ. Στην αρχή ο κόσμος, μέχρι να τον φτάσω σε ένα σημείο που είμαστε τώρα, να ξέρει τα γλυκά μου, δυσκολεύτηκα πολύ. Οπότε ξεκίνησα με πολύ μικρά βηματάκια σε κλασικές γεύσεις, που είναι γνώριμα στον κάθε ρουανίσκο του Έλληνα. Οπότε μετά σιγά σιγά το βγάζα κάτι καινούργιο και πιο περίεργο. Και τώρα μας εμπιστεύεται με τη βοήθεια και του σέρβις που εξηγεί στον πελάτη τι τρώει, γιατί το τρώει, τον παρατρύνει να το δοκιμάσει. Νομίζω ότι τώρα πια δοκιμάζει τα πάντα στον Γκασπάρ. Δεν έχει πρόβλημα δηλαδή να φάει κάτι διαφορετικό που θα του ξενήσει. Και είναι καλό αυτό. Κατά τη γνώμη μου, ζαχαροπλαστική την κάνουν λίγοι, τη μαγική την κάνουν πολλοί. Η ζαχαροπλάστη θέλει πολύ αγάπη, πολύ τρέλα και πολύ γνώση έτσι. Και συνεχή προσπάθεια να μαθαίνεις πράγματα. Μην εφησυχάζεσαι ότι τα ξέρω όλα σήμερα, γιατί αύριο έχουν βγει τόσα πολλά που δεν ξέρεις τίποτα. Βασικά εγώ ζω το τώρα και θέλω κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος. Σε 5-10 χρόνια ίσως με βρούμε κάποιο δικό μου μαγαζί. Αν πάνε όλα καλά, αλλά ζω το τώρα και θέλω να φτιάχνω καλά γλυκά για το σήμερα, για τον κόσμο να το ευχαριστιέται. Και νομίζω ότι το καταφέρνω. Θα σας δείξω την αγαπημένη μου τεχνική, που την έχω μάθει φυσικά της Βαρονά, της σχολή της. Λέγεται ένα μελάκα και είναι φυσικά με σοκολάτα και είναι μια αίσθηση στο στόμα ρευστής μαλακιάς κρέμας, που να μελάκα στα ιαπωνικά σημαίνει μαλακωμένη. Θα ζήσω μια τέτοια τεχνική για να ξεφύγουμε λίγο από το μους που ξέρουμε όλοι.